Στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν στον τελικό για το κύπελο Ελλάδος 1972. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε φέτος πρωταθλητής Ελλάδος, πήγαινε για τον Νταμπλ. Ο ΠΑΟΚ, που είχε φτάσει 5 φορές στον τελικό, ήθελε το κύπελο και κατέβηκε στον αγώνα με απόφαση να το κατακτήσει αυτή τη φορά. Άρχισε δυνατά και μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνος άνοιξε το σκορ με τον Γκούδα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά δεν το κατόρθωσε. Έχασε μια σειρά ευκαιριών, ενώ η άμυνα του ΠΑΟΚ υπεράσπισε αποτελεσματικά με αυτοθυσία την εστία της. Το παιχνίδι παρουσίασε την ίδια περίπου μορφή και στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά στα τελευταία λεπτά του αγώνος, ο Κούδας, με χτύπημα φάουλ, πέτυχε δεύτερο γκολ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός, με γκολ του Παπαδημητρίου, κατόρθωσε να μειώσει το εις βάρος του σκορ σε 2-1. Νικητής ο ΠΑΟΚ, που κατέκτησε το κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και φυσικός ο ξέφρενος ενθουσιασμός των οπαδών του.